Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλογητός η Χριστέ ο Θεός ημών, ο πανσόφους τους αλήσαν αδείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγίνευσας φιλανθρωπεδόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών, προς εργασίαν των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Συνεχίζουμε αγαπητοί αδελφοί, το θέμα μας για την θεραπευτική της καινοδοξίας και της υπερηφανίας, που είναι κορυφαία πάθη, ίσως και τα πιο κορυφαία στον άνθρωπο και τα οποία δαιμονοποιούν τον άνθρωπο. Γνωρίζουμε ότι ο διάβολος ένα αμάρτημα έπραξε, την υπερηφάνεια, και εξαιτίας αυτού έχασε το φως του και από άγγελος φωτός έγινε άγγελος σκότους. Όταν ο άνθρωπος πέσει στην καινοδοξία και στην υπερηφάνεια, χάνει τους κόπους του, αν έχει κοπιάσει πνευματικά και έχει αποκτήσει κάποιες αρετές, χάνει τους κόπους του και τις αρετές του. Όταν ο διάβολος, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, και διαβάζουμε από το βιβλίο «Φως στα φώτα», όταν ο διάβολος δει ότι δεν δεχόμαστε εύκολα γυμνή την κακία, γιατί ο άνθρωπος όταν λίγο προχωρήσει πνευματικά κάπως διακρίνει το κακό όταν αυτό απροκάλυπτα παρουσιάζεται μπροστά του και δεν πέφτει εύκολα στους εξαριστερών, όπως λέμε, πειρασμούς, δηλαδή στις υποβολές του διαβόλου που με ευθύ τρόπο του λένε να αμαρτήσει. Για παράδειγμα, ένας εξαριστερών λογισμός του λέγει να πας να κλέψεις. Σχετικά εύκολα ο άνθρωπος που έχει αρχίσει να μετανοεί και να αγωνίζεται πνευματικά το διακρίνει αυτό και δεν υποκύπτει. Εκεί που πιο δύσκολα διακρίνονται οι παγίδες του διαβόλου είναι όταν φανερώνονται ως κάτι το οποίο είναι καλό. Δηλαδή είναι η λεγόμενη εκ δεξιών πειρασμοί. Και ο διάβολος προσπαθεί να εμφανίσει την κακία ως αρετή, το σκοτάδι ως φως, και έτσι να μας ρίξει στους εκδεξιών πειρασμούς, στις εκδεξιών, όπως λέμε, να υποκύψουμε στους εκδεξιών λογισμούς και να κάνουμε το κακό, ενώ νομίζουμε ότι κάνουμε το καλό. Και αυτό βέβαια είναι φοβερή κατάσταση, είναι η κατάσταση της πλάνης. Ο ίδιος ο Κύριος μιλάει για αυτήν την κατάσταση και λέει ότι θα σας φωνεύουν, προφητικά το λέει για τους χριστιανούς, και θα νομίζουν, θα δοκούν ότι λατρεύουν το Θεό, ότι προσφέρουν λατρεία στο Θεό. Το ίδιο άλλωστε έκαναν και στον Χριστό. Θυμόμαστε που είπε ο αρχιερέας, συμφέρει να καθεί ένας άνθρωπος για χάρη όλου του λαού. Και εννοούσε τον Χριστό μας, ο οποίος θυσιάστηκε για χάρη όλου του λαού και για τη σωτηρία όλου του κόσμου. Βέβαια δεν εννοούσε αυτό ο Καϊάπας, εννοούσε να μην έρθουν οι Ρωμαίοι και μας καταστρέψουν, γιατί τάχατες ο Χριστός ήταν υποκινητής ανταρσίας και επαναστάσεως. Παρ' όλα αυτά, χωρίς να το θέλει, έλεγε την αλήθεια ότι ο Χριστός θα πέθαινε για χάρη της σωτηρίας όλου του κόσμου και όχι μόνο του λαού των Εβραίων.
Ο διάβολος λοιπόν τι κάνει, λέει ο Ρυσόστομος, όταν δει ότι κάπως έχουμε προχωρήσει και δεν υποκύπτουμε στους εξαριστερών λογισμούς, δηλαδή στους λογισμούς που μας υποβάλλουν ευθέως να αμαρτήσουμε και αποφεύγουμε και δει ότι αποφεύγουμε την αισχρότητα και ασπαζόμαστε την εγκράτεια και αποστρεφόμαστε την πλεονεξία και μισούμε την αδικία και ότι περιφρονούμε την τριφυλότητα, την καλοπέραση, την πολυτέλεια, την άνεση και αγωνιζόμαστε για την νηστεία και την προσευχή, ότι φροντίζουμε για την ελεημοσύνη. Όταν λοιπόν δει όλα αυτά, τότε τι κάνει. Μηχανεύεται, λέει, και μεθοδεύει άλλα τεχνάσματα. Είναι όντως πανούργος. Και με αυτά τα τεχνάσματα πάλι μπορεί να καταστρέψει όλο το πνευματικό μας πλούτο και να καταστήσει άχρηστες όλες τις αρετές. Πώς? Τους πιστούς που με μεγάλο κόπο τελικά υπερνικούν τα τεχνάσματα του, τους κάνει να υπερηφανεύονται για τα κατορθώματά τους και να αποβλέπουν προς την ανθρώπινη δόξα για να τους κάνει έτσι να χάσουν την αληθινή δόξα. Τους βάζει δηλαδή τον λογισμό και αντίστοιχα τον πειρασμό της καινοδοξίας, να προσπαθήσουν να πάρουν δόξα από τους ανθρώπους εξαιτίας των αρετών τους και των κατορθωμάτων τους, έτσι ώστε να χάσουν τα κατορθώματά τους και τη δόξα του Θεού, αφού πλέον θα πάρουν δόξα από τους ανθρώπους. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος έχει πει ότι απέλαβες τα αγαθά σου εν τη ζωή σου. Όταν πάρεις δόξα από τους ανθρώπους, απόλαυσες τα καλά από τους ανθρώπους, πήρες τη δόξα από τους ανθρώπους, δεν έχεις πλέον να πάρεις τίποτα από εμένα στην ουράνια βασιλεία μου. Έτσι ο διάβολος το γνωρίζει αυτό και προσπαθεί να μας ρίξει στην καινοδοξία για να χάσουμε την δόξα του Θεού, την αληθινή δόξα. Τι κάνει λοιπόν, όπως λέει ο Ρυσόστομος, τους προσπαθεί να τους κάνει τους ανθρώπους που έχουν επιτύχει κάποια καλά πράγματα, κάποιες αρετές, να αποβλέπουν προς την ανθρώπινη δόξα, να υπερηφανεύονται για τα κατορθώματά τους και έτσι να χάσουν την αληθινή δόξα. Γιατί? Γιατί, λέει ο Ρυσόστομος, διότι όποιος πράττει κάτι πνευματικό αλλά αποβλέπει στην ανθρώπινη δόξα, ήδη από την αρχή χάνει το μισθό του και ο Θεός δεν του οφείλει πλέον τίποτε. Και κάτι ακόμα, αφού λέει όταν υπερηφανεύεσαι για την αρετή, χάνεις την αρετή σου, λέει και ένα ωραίο τώρα σχόλιο ο Ρυσόστομος, πόσο μάλλον μεγαλύτερη ζημιά παθαίνεις όταν υπερηφανεύεσαι για τις αμαρτίες σου. Θα πείτε, είναι δυνατόν ο άνθρωπος να υπερηφανεύεται για τις αμαρτίες του? Δυστυχώς ναι. Υπάρχουν άνθρωποι που καυχόνται για τα εντός εισαγωγικών κατορθώματά τους, τις ανηθικότητές τους στους άλλους ανθρώπους. Αυτοί βεβαίως και αν δεν ζημιώνονται. Αν ζημιώνεσαι ενώ είσαι καλός όταν υπερηφανευτείς για την καλοσύνη σου, πόσο μάλλον σημειώνεσαι όταν ενώ είσαι κακός, υπερηφανεύεσαι για την κακία σου, για τις αμαρτίες σου. Και αυτό το κακό, λέει ο Ρυσόστομος, το να υπερηφανεύεσαι για την κακία σου, για την αμαρτία σου, είναι πολύ βαρύτερο από την ίδια την αμαρτία. Γιατί όχι μόνο κάνεις το κακό, αλλά καυχιέσαι κιόλας. Που σημαίνει ότι έχεις προχωρήσει σε έναν έσχατο βαθμό κακίας. Είναι ο τρίτος βαθμός κακίας. Ο πρώτος βαθμός κακίας είναι να αμαρτάνει κανείς κρυφά, γιατί ντρέπεται τους ανθρώπους και δεν θέλει να το κάνει φανερό. Ο δεύτερος βαθμός κακίας είναι να μην ντρέπεται τους ανθρώπους και να αμαρτάνει φανερά. Όπως για παράδειγμα τα σαρκικά αμαρτήματα. Οι άνθρωποι παλαιότερα αμάρταναν αλλά ντρεπόντουσαν. Υπήρχε μια συστολή και αμάρταναν πιο πολύ κρυφά. Όσο
προχώρησε τα χρόνια και βάθινε η αμαρτία και η αμαρτωλότητα των ανθρώπων έγινε μεγαλύτερη και πλησιάσαμε στη δική μας εποχή, οι άνθρωποι πλέον αμαρτάνουν και δημόσια. Κάνουν σαρκικά αμαρτήματα και δημόσια, χωρίς πλέον να έχουν εδώ ντροπή. Εξού και το αμάρτημα της ανέδειας. Ανέδεια είναι ακριβώς η έλλειψη εδούς, ντροπής. Και τώρα έχουμε φτάσει στο αποκορύφωμα της αμαρτίας, όπου οι άνθρωποι όχι μόνο δεν κρύβονται όταν αμαρτάνουν σαρκικά, όχι μόνο αμαρτάνουν δημόσια, σε δημόσιους χώρους, αλλά θέλουν και να αποσπάζουν τα χειροκροτήματα για αυτήν τους την ανηθικότητα. Βλέπε, για παράδειγμα, την ομοφιλοφιλία, έτσι, την διαστροφή, όπου τα αμαρτήματα δεν είναι μόνο παρανόμων, όπως έλεγε ο μακαριστός πατήρ Αθανάσιος Μυτιλινέος, το αμάρτημα αυτό της ομοφιλοφιλίας δεν είναι μόνο αντίθετο με τον νόμο του Θεού, σαφέστατα είναι αντίθετο, αλλά είναι και παραφύση, είναι αντίθετο και με τη φύση, τον νόμο της φύσεως. Και όμως έχουμε αυτούς τους ανθρώπους, κάποιους από αυτούς που καυχόνται δημόσια, κάνουν παρελάσεις υπερηφανίας όπως λέγονται, βλέπετε το αμάρτημα αυτό, δίνουν και τίτλο στην παρέλασή τους, την ονομάζουν παρέλαση υπερηφάνειας. Καυχόνται για την αμαρτία τους, υπερηφανεύονται και δίνουν και τίτλο με αυτό το αμάρτημα έτσι στην παρέλασή τους, στην εκδήλωσή τους. Gay Pride, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι ο έσχατος βαθμός κακίας. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η ζημιά που παθαίνει αυτός ο άνθρωπος, που αμαρτάνει δημόσια και καυχέται για την αμαρτία του και ζητάει το δημόσιο έπαινο. Εάν εκείνος που υπερηφανεύεται για κάποια καλή πράξη του χάνει το παν, λέει πάλι ο Ρυσόστομος, χάνει όλο το καλό που έχει κάνει και είναι τραγικό αυτό. Μπορεί να έχεις αγωνιστεί μια ζωή ολόκληρη μέσα στην Εκκλησία, να έχεις νηστέψει, να έχεις κακοπαθήσει, να έχεις κάνει μετάνοιες, να έχεις στερηθεί πολλά πράγματα για να κατορθώσεις τις αρετές και για μια ψευτοδόξα από τους ανθρώπους, για μια ψευτο αναγνώριση και για κάποια ψευτοχειροκροτήματα και για κάποια ψευτοθέση υψηλή εντός αγωγικών εδώ στη γη, να χάσεις όλο τον κόπο σου, όλη την αρετή σου, όλα όσα έχεις κάνει για τον Θεό. Χάνεις το παν. Είναι φοβερός ο λόγος. Επειδή υπερηφανεύεσαι. Επειδή καινοδοξείς. Εάν λοιπόν για μια υπερηφάνεια, για μια καινοδοξία χάνεις όλο το καλό που έχεις κατορθώσει, σκέψου, λέει ο Ρυσόστομος, εκείνος που υπερηφανεύεται για την αμαρτία του, ποιας τιμωρίας είναι άξιος. Που δεν έχει και κανένα καλό και πάλι υπερηφανεύεται γιατί είναι κακός. Η υπερηφάνεια είναι απόδειξη ότι δεν έχουμε μυαλό, λέει ο Ρυσόστομος. Δεν έχουμε νου, δεν έχουμε σύνεση. Για ποιο πράγμα έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου? Υπάρχει κάτι που να μας δικαιολογεί αυτή την μεγάλη ιδέα που έχουμε για τον εαυτό μας? Μα τίποτα δεν έχουμε από μόνοι μας. Είναι τελείως ανόητο λοιπόν να υπερηφανευόμαστε για κάτι που δεν είναι δικό μας. Αν έχουμε κάτι καλό, αυτό είναι το Θεό. Η υπερηφάνεια λοιπόν γεννιέται, λέει ο Ρυσόστομος, από την άγνοια, αγνοείς πρώτον τον Θεό που είναι η πηγή κάθε καλού και αγνοείς και τον εαυτό σου. Δεν ξέρεις ποιος είσαι και ποια είναι τα δικά σου. Ότι τελικά δεν είσαι ένα, ότι είσαι ένα τίποτα και δεν έχεις τίποτα αληθινά δικό σου. Και είναι και καρπός της ανοησίας. Ένας ανόητος, ένας ασύνετος είναι αυτός που υπερηφανεύεται και καινοδοξεί. Και μόνο αυτός. Ο συνετός είναι ταπεινός. Αυτός που γνωρίζει αληθινά ποιος είναι ο Θεός και ποιος είναι ο ίδιος, ο εαυτός του δηλαδή ποιος είναι, έχει αυτογνωσία και θεογνωσία, αυτός ποτέ δεν θα υπερηφανευτεί. Ο πλούτος και η πλεονεξία επαυξάνουν την υπερηφάνεια.
λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και τίποτε δεν αποστρέφεται τόσο πολύ ο Θεός όσο την υπερηφάνεια. Και τι είναι αυτό που οδηγεί στην υπερηφάνεια, όπως είπε ο Ιεροσόστομος προηγουμένως, η υπερηφάνεια πηγάζει από την άγνοια και την ανοησία, αυξάνει με τον πλούτο και την πλεονεξία και τίποτα λέει δεν οδηγεί τόσο πολύ στην υπερηφάνεια όσο η γεμάτη από κατορθώματα ψυχή που έχει αυτοπεποίθηση. Βλέπε Φαρισαίος της παραβολής. Ανέβηκε λέει ο Τελώνης και ο Φαρισαίος να προσευχηθούν και ο Φαρισαίος γεμάτος αυτοπεποίθηση έχοντας και κάποια κατορθώματα, κάποια καλά έργα υπερηφανεύτηκε. Γιατί αυτά τα κατορθώματα τα απέδωσε στον εαυτό του και όχι στον Θεό. Τίποτε δεν αποξενώνει τόσο πολύ τον άνθρωπο από την φιλανθρωπία του Θεού και τον παραδίδει στο πρίτς Κολάσιος όσο η τυραννία της αρρωστημένης υπερηφανίας. Είναι τυραννία όντως η υπερηφάνεια, είναι βάσανος. Και είναι κάτι βεβαίως το αρρωστημένο. Υπάρχει άραγε και καλή υπερηφάνεια. Υπάρχει η υπερηφάνεια έτσι που δίνεται στον άνθρωπο τον ενάρετο και μπορεί να τη χρησιμοποιήσει εναντίον του διαβόλου όταν ο διάβολος πάει να τον ρίξει με λογισμούς απογνώσεως. Λέει ένας Άγιος Εκκλησίας όταν σου φέρνει ο διάβολος τον λογισμό ότι δεν πρόκειται να σωθείς, εσύ λέει να του λες ότι αυτό είναι του Θεού δουλειά, δεν είναι δική σου δουλειά να μου το πεις, αλλά πάντως να ξέρεις ότι εγώ θα είμαι πάνω από σένα. Εσύ θα είσαι στον πάτο της κόλασης, εγώ θα είμαι από πάνω σου, ακόμα και αν πάω στην κόλαση. Δηλαδή ο άνθρωπος που πάει να παγιδευτεί στην απόγνωση, στην απελπισία, εκεί μπορεί θα λέγαμε να κάνει μια καλή χρήση της υπερηφάνειας έτσι και να καυχηθεί εν κυρίω απέναντι στον διάβολο που πάει να τον ρίξει στην απόγνωση και την απελπισία. Γι' αυτό λέει, μιλάει εδώ ο Άγιος για αρρωστημένη υπερηφάνεια. Μας είπε ο Κύριος ότι σας δίνω εξουσία του πατήν επάνω όφεων και σκορπίων. Αυτή είναι μια καλή υπερηφάνεια. Πατάς τον διάβολο. Είναι μια καλή υπερηφάνεια και όχι αρρωστημένη, αλλά πώς το κάνεις αυτό? Με τη δύναμη του Χριστού. Μας έχει δώσει ο Θεός αυτή την εξουσία και πρέπει να την έχουμε, να την πιστεύουμε και να την αξιοποιούμε, να την ενεργοποιούμε. Γι' αυτό είναι πολύ χαμερπές, πολύ ξεφτελιστικό για τον πιστό χριστιανό να φοβάται τον διάβολο και τους μάγους και τις μάγισσες και τις τέχνες αυτές τις δαιμονικές. Αφού έχουμε πάρει από το Θεό εξουσία του πατήν να καταπατούμε όλες αυτές τις ενέργειες δαιμονικές. Να έχουμε αυτή την καλή υπερηφάνεια απέναντι στον διάβολο. Πρέπει να την έχουμε. Αλλά έχοντας πίστη στον Κύριο και όχι στον εαυτό μας και στη δύναμή μας και στην πνευματικότητά μας που δεν υπάρχει από μόνη της, αλλά υπάρχει όταν έχουμε ενεργό το Άγιο Πνεύμα. Όταν υπάρχει η αρρωστημένη περηφάνεια μέσα μας, λέει ο Ρυσόστομος, είμαστε ρυπαροί, βρώμικοι δηλαδή, έστω και αν έχουμε άλλες αρετές, όπως αγνία, αγνότητα, νηστεία, ελεημοσύνη, προσευχή. Προσέξτε, μπορεί να τα έχεις όλα αυτά και να είσαι ρυπαρός. Θα πεις είναι δυνατόν να έχουμε αγνότητα, παρθενία, για παράδειγμα, να νηστεύουμε, να κάνουμε αλάδωτα, να νηστεύουμε και τη Δευτέρα, να κάνουμε ελεημοσύνες, να προσευχόμαστε και να είμαστε ρυπαροί, να είμαστε βρωμεροί και τρισάθλοι. Ναι, όταν κοντά σε όλα αυτά υπάρχει υπερηφάνεια. Γιατί λέει η Γραφή, είναι ακάθαρτος στα μάτια του Κυρίου κάθε υπερήφανος. Ακάθαρτος παρά το Κυρίο πας υψηλοκάρδιος. Κάθε ένας που έχει υψηλή καρδία, υψηλή ιδέα, δηλαδή υψηλό φρόνημα, υψηλή ιδέα για τον εαυτό του. Τίποτα
δεν οδηγεί τόσο πολύ στην έπαρση και την υπερηφάνεια, θα πει πάλι ο Ρυσόστομος, και δεν αποχωρίζει τον άνθρωπο από τους άλλους, ώστε τον νομίζει ότι είναι αυτάρκης και ότι δεν έχει ανάγκη από κανέναν. Φοβερό και αυτό το αίσθημα της αυτάρκειας. Δεν έχω ανάγκη από κανέναν. Μπορώ μόνος μου. Αυτό που κοσμικά λέγεται αυτοπεποίθηση. Η υψηλή αυτοεκτίμηση. Αυτό μας κάνει φοβερά ακάθαρτους. Μας χωρίζει και από το Θεό, μας χωρίζει και από τον πλησίον. Εκείνοι που υπερηφανεύονται για τα καλά τους έργα και αγνοούν την πίστη στον Θεό, λέει πάλι ο Ρυσόστομος, δηλαδή δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν εμπιστεύονται το Θεό, δεν είναι η πεποίθησή τους και η ελπίδα τους στο Θεό, αλλά πού, στον εαυτό τους. Αυτοί οι άνθρωποι μοιάζουν με λείψανα νεκρών που είναι μεν ντυμένοι με ωραία ρούχα, αλλά δεν έχουν την αίσθηση των ωραίων αυτών ρούχων. Ένα λείψανο, όσο ωραία ρούχα και να έχει, καταλαβαίνει τίποτε από αυτά που φοράει, αφού είναι λείψανο. Έτσι και ένας περήφανος. Μπορεί να έχει κάποια καλά έργα, αλλά δεν έχει καμιά αίσθηση της παρουσίας του Θεού, της χάριτος του Θεού, που θα έπρεπε να έχει, εφόσον έχει αυτά τα καλά έργα. Ας μην υπερηφανευόμαστε, αλλά ας θεωρούμε άχρηστους τους εαυτούς μας για να γίνουμε χρήσιμοι. Γι' αυτό οι Άγιοι βλέπετε συνεχώς ελεηνολογούν τον εαυτό τους και λένε ότι είμαι άχρηστος, είμαι ο χειρότερος όλων, δεν αξίζω τίποτε. Μολύνω και τον αέρα που αναπνέω και τη γη που πατάω. Είμαι χειρότερος και από τις ακαθαρσίες και τις κοπρίες. Αυτό αρέσει πάρα πολύ στο Θεό. Και όταν ο άνθρωπος δεν το κάνει απλώς λεκτικά, εξωτερικά ή νοητικά, μόνο διανοητικά, εγκεφαλικά, αλλά το έχει και ως φρόνημα στην ψυχή του, στην καρδιά του. Και δεν είναι αυτό ένα ψεύτικο, μια αυθυποβολή, αλλά είναι ρεαλισμός. Αυτή είναι η αλήθεια. Τι είναι ο άνθρωπος από μόνος του, χωρίς τη χάρη του Θεού? Ένα τίποτα. Ένα μηδέν. Και τι έχει δικό του? Μόνο τις κακίες του, τα λάθη του, τις αμαρτίες του, τα πάθη του. Δηλαδή το ρήπο του. Γι' αυτό λέγανε οι Άγιοι, τι είμαι? Ένα ρηπαρόν. Ένας άχρηστος άνθρωπος. Γιατί η βρωμιά πού χρησιμεύει? Πουθενά. Αυτό είναι που αληθινά έχω και γι' αυτό είμαι άχρηστος. Αν χαρακτηρίσεις τον εαυτό σου άξιο τιμής, πόσες φορές έτσι στεναχωριέμαι όταν ακούω στο τηλέφωνο «Πάτερ, είμαι ο κύριος Τάδε, είμαι η κυρία Τάδε». Και μόνο αυτό κάτι κρύβει. Θα πεις είναι η συνήθειά μας, έτσι το λέμε. Αλλά να το λες και για τον εαυτό σου από μόνος ότι είσαι κύριος. Ενώ ο Χριστός μας τι μας είπε? Να μην πείτε κανένα κύριο στη γη. Πολύ περισσότερο να μην πεις Κύριο τον εαυτό σου. Ένας είναι ο Κύριος. Εμείς είμαστε άχρηστοι δούλοι. Και ούτε καν άχρηστοι δούλοι. Γιατί λέει ο Κύριος, τότε να πεις ότι είσαι άχρηστος δούλος, όταν τηρήσεις όλα όσα εντέλομαι. Όλα όσα σας έχω δώσει εντολή να τηρείτε. Εμείς που δεν τηρούμε ούτε το ένα εικοστό, το ελάχιστο από όσα μας λέει ο Κύριος, ούτε άχρηστοι δούλοι μπορούμε να ονομαστούμε. Χειρότεροι και από τους άχρηστους δούλους. Αν χαρακτηρίσει λοιπόν τον εαυτό σου άξιο τιμής, αξιότιμος, αγιότατος, παναγιότατος και δεν ξέρω τι άλλους τίτλους τιμής έχουμε, και οι κληρικοί και οι λαϊκοί, εκλαμπρότατος, πανοσιολογιότατος κλπ, χάνεις αμέσως τον ηθικό σου χαρακτήρα. Έστω και αν είσαι πράγματι αξιότιμος, λέει ο Ρυσόστομος. Για τούτο επιβάλλεται να λησμονείς τα καταρθώματά σου. Αν έχεις και κάτι, ξέχασέ το. Και να θυμάσαι μόνο τις αμαρτίες σου και τη ρυπαρότητά σου. Πώς είναι δυνατόν να σβήσεις την υπερηφάνεια? Με το να γνωρίσεις καλά τον Θεό.
Με το να σκέπτεσαι την κόλαση, με το να σκέπτεσαι αυτούς που είναι καλύτεροι σου, με το να λογαριάζεις πόσα χρωστά στον Θεό, με πόσα μέσα, πόσα όπλα μας δίνει ο Ρωσόστομος για να σβήσουμε την υπερηφάνεια. Για σκέψου πόσες αμαρτίες έχεις κάνει από τότε που γεννήθηκες. Για σκέψου πόσοι είναι πολύ καλύτεροι από σένα, αγιότεροι, εναρετότεροι. Για σκέψου πόσα χρωστάς στον Θεό. Πόσες αμαρτίες έχεις που δεν τις έχεις εξοφλήσει, που δεν έχεις μετανοήσει όσο θα έπρεπε για αυτές. Για σκέψου τι σε περιμένει η αιώνια κόλαση. Για σκέψου τι είναι ο Θεός και τι σου έχει δώσει και ότι τελικά όλα όσα έχεις τα καλά είναι του Θεού. Όλες αυτές οι σκέψεις και οι πράξεις, οι ενέργειες θα σε βοηθήσουν να σβήσεις το φοβερό πάθος της υπερηφάνειας. Ιδιαίτερα κινδυνεύουν να πέσουν στην υπερηφάνεια αυτοί οι οποίοι από χαμηλότερες τάξεις προερχόμενοι ανέβηκαν σε υψηλά αξιώματα. Αυτοί, λέει ο Ρωσόστομος, ευκολότερα φουσκώνουν από υπερηφάνεια. Γι' αυτό και δεν πρέπει να επιδιώκουμε τα αξιώματα. Ακόμα και όταν μας προσφέρονται, δεν θα πρέπει να το δεχόμαστε. Ο Ρίος Ισόστομος πάλι λέει, περισσότερο οφείλει ο δίκαιος να φοβάται την υπερηφάνεια παρά ο αμαρτωλός. Διότι ο αμαρτωλός αναγκαστικά έχει τη συνείδηση του ταπεινή. Έτσι και εφόσον έχει τα λογικά του, θα παραδεχτεί την αμαρτωλότητά του και έτσι θα έχει μια ταπεινή συνείδηση. Ο δίκαιος όμως εύκολα πέφτει στην υπερηφάνεια. Καυχέται για τα κατορθώματά του. Όπως ακριβώς και στα πλοία. Λέει ο Ρωσόστομος. Εκείνοι που έχουν άδειο πλοίο δεν φοβούνται την επίθεση των πειρατών. Διότι εκείνοι δεν έρχονται να διαρρήξουν το πλοίο που δεν έχει τίποτε. Παρακολουθούν. Και προφανώς όταν καταλάβουν ότι το πλοίο δεν έχει τίποτα, δεν θα διακινδυνεύσουν να επιτεθούν. Ενώ εκείνοι που έχουν πλοίο γεμάτο με φορτίο, φοβούνται τους πειρατές. Διότι ο πειρατής πηγαίνει εκεί όπου υπάρχει χρυσάφι, εκεί όπου υπάρχει ασίμι, εκεί όπου υπάρχουν πολύτιμα πετράδια. Έτσι και ο διάβολος. Δεν απειλεί εύκολα τον αμαρτωλό, αλλά τον δίκαιο, όπου υπάρχει πλούτος πολλής. Θα πει κανείς τότε πρέπει να αμαρτάνουμε για να μην μας επιβολεύεται ο διάβολος. Όχι βέβαια. Ο αμαρτωλός ήδη είναι υποχείριο του διαβόλου. Γι' αυτό ο διάβολος δεν ασχολείται ιδιαίτερα μαζί του. Από καιρό εις καιρό μόνο έρχεται για να δει πώς πάει, εάν δηλαδή συνεχίζει να του κάνει υπακοή ο αμαρτωλός. Όταν όμως κάποιος το έχει ξεφύγει και έχει αρχίσει να συσσωρεύει πνευματικό πλούτο, αυτόν τον επιβουλεύεται και κάνει το παν για να τον ανατρέψει, να τον κάνει να αμαρτήσει. Γι' αυτό πρέπει πολύ να φοβάται με την καλή έννοια, να προσέχει να είναι σε πνευματική εγρήγορση ο δίκαιος και μάλιστα να φοβάται την υπερηφάνεια. Γιατί μέσω αυτής κυρίως θα προσπαθήσει ο διάβολος να τον ρίξει, επειδή βλέπει και γνωρίζει ότι δεν είναι εύκολο να τον ρίξει με την ευθεία αμαρτία, με το να του υποβάλει την ευθεία αμαρτία και να του πει πήγαινε τώρα να αμαρτήσεις αρχικά, ας πούμε, ή να κλέψεις ή να βρήσεις. Ξέρει ότι θα γίνει εύκολα αντιληπτός και δεν θα ακολουθηθεί η συμβουλή του. Όταν όμως του βάλει τον πειρασμό της καινοδοξίας και της υπερηφάνειας, εκεί αν δεν προσέχει ο πνευματικός αγωνιστής, ο διάβολος έχει πολλές ελπίδες να κερδίσει. Ο διάβολος δεν απειλεί εύκολα τον αμαρτωλό, αλλά τον δίκαιο, όπου υπάρχει πλούτος πολλής. Επειδή πολλές φορές η υπερηφάνεια προέρχεται από την εχθρότητα του διαβόλου, είναι απαραίτητο να είμαστε προσεκτικοί, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Σας είπα προηγουμένως ότι υπάρχει και καλή υπερηφάνεια, για την οποία μας μιλάει ο Κύριος και με την οποία με τη χάρη του Θεού πάντα καταπατούμε τον εχθρό, τον διάβολο. Και όχι μόνο τον διάβολο, αλλά και τα όργανα του διαβόλου.
τους ανθρώπους οι οποίοι συνεργάζονται μαζί του και με κάθε τρόπο προσπαθούν να βλάψουν τον δίκαιο, γιατί βαρύς αστεί και βλεπόμενος, και μόνο που τον βλέπουν τους κάθεται στο στομάχι και τον μισούν και τον ζηλεύουν και τον εχθρεύονται και φτιάχνουν ποικίλα σχέδια, επιβουλές για να τον ρίξουν στην αμαρτία. Αλλά ο άνθρωπος του Θεού, ο ταπεινός, με τη χάρη του Θεού, τους ανατρέπει όλα τα σχέδια τους, διαλύει όλα τα σχέδια. Η υπερηφάνεια φουσκώνει με κούφιο αέρα την ψυχή και την βαραίνει. Γι' αυτό και ονομάζεται και φυσίωσης, φούσκωμα. Σέρνει τον άνθρωπο εύκολα κάτω στη γη, η υπερηφάνεια. Θυμίσου τον Φαρισαίο και τον Τελώνη. Ο πρώτος, φορτωμένος με δικαιοσύνη, αρετή δηλαδή, και υπερηφάνεια, προσευχόταν με τα εξής λόγια. «Θεέ μου, σε ευχαριστώ, γιατί δεν είμαι όπως οι άλλοι άνθρωποι που είναι άρπαγες, άδικοι, μοιχοί, ή και όπως αυτός ο Τελώνης. Εγώ νηστεύω 2 φορές την εβδομάδα και δίνω το 10% από όσα αποκτώ». Λες και ο Θεός δεν ήξερε τι κάνει. Πόσο ανόητα μιλάει ο Φαρισαίος. Πόσο αγνοεί τον Θεό. Κομπορημονεί μπροστά στον Θεό που γνωρίζει τα πάντα. Και συνάμα κατακρίνει τους πάντες. Και βάζει τον εαυτό του πάνω από όλους. Πω, λέει ο Ιεροσόστομος, μέγεθος μανίας, μέγεθος τρέλας. Δεν του έφτασαν όλοι οι άνθρωποι για να χορτάσει την υπερηφάνειά του. Δεν του έφτασε που μπήκε πάνω από όλους, τους κατέκρινε όλους. Όρμησε με μεγάλη παραφροσύνη και εναντίον του Τελώνη που στεκόταν δίπλα του, που ήταν ένα ικτρό και ελεηνό θέαμα και άκουσμα. Ένας άνθρωπος εξουθενωμένος, κατασυντριμμένος, που χτυπούσε το στήθος του και ελληνολογούσε τον εαυτό του, ο Θεός λαστιμή το αμαρτωλό. Και μέχρι και αυτόν έπιασε στο στόμα του ο Φαρισαίος και τον κατέκρινε. Μέγεθος μανίας, μέγεθος τρέλας, σχιζοφρένης πνευματικής, υπερηφάνειας, θαυμάζει αυτό το μέγεθος ο Ιεροσόστομος. Ο βασιλιάς Ηρώδης, λέει πάλι ο Ιεροσόστομος, μιλούσε στο λαό και το πλήθος φώναζε «Αυτή η φωνή είναι φωνή Θεού και όχι ανθρώπινη». Προσέξτε, αυτό είναι φοβερό. Ο λαός υμνεί και δοξάζει ως Θεό τον Ηρώδη στη συγκεκριμένη αυτή στιγμή. Και ο Ηρώδης το δέχεται. Και αμέσως Άγγελος Κυρίου τον πάταξε, τον χτύπησε Άγγελος Κυρίου. Άρχισε να τον τρώνε τα σκουλίκια μπροστά στον κόσμο. Ελεηνό δημόσιο θέαμα και ξεψύχησε. Φοβερό το τέλος του Ηρώδη. Αμέσως η Θεία Τιμωρία τον επισκέφτηκε. Γιατί? Για την υπερηφάνειά του, λέει ο Σώστομος. Μα γιατί? Τι έφταιγε εκείνος επειδή ο λαός φώναζε και τον επεφημούσε, θα μπορούσε να ρωτήσει κάποιος. Και απαντάει ο Σώστομος, διότι αποδέχτηκε μέσα του την επιφημία και θεώρησε τον εαυτό του άξιο μιας τέτοιας κολακίας. Από αυτό διδάσκονται κυρίως όσοι κολακεύουν ανόητα. Γι' αυτό ούτε να κολακεύεις, ούτε να δέχεσαι την κολακία. Να τι έπαθε ο Ηρώδης, επειδή δέχτηκε την κολακία του πλήθους, οι οποίοι βέβαια το κάνουν αυτό προς ίδιο συμφέρον, για να καλοπιάσουν τον άρχοντα και να πετύχουν υλικά ωφέλη. Εκείνος όμως στερήθηκε τη ζωή, παραδειγματικά τιμωρήθηκε δημόσια, την ίδια στιγμή που το πλήθος τον επεφημούσε και εκείνος αποδεχόταν αυτό το δοξασμό και την θεοποίηση εκ μέρους του λαού. Είναι φοβερό το αμάρτημα αυτό, το να ανεβάζεις τον εαυτό σου στη θέση του Θεού και να δοξάζεσαι ως Θεός και να αποδέχεσαι αυτή τη δόξα. Μήπως
κάτι τέτοιο δεν γίνεται σήμερα, για παράδειγμα στον αθλητισμό, στις διάφορες ποδοσφαιρικές συναντήσεις, όπου μιλάνε για Θεό, για τις ομάδες και τις αποδίδουν την προσωνυμία Θεός, Θεός η τάδε ομάδα. Δεν είναι αυτό μια σύγχρονη δωλολατρεία, μια σύγχρονη θεοποίηση ανθρώπων, που είναι πράγμα απαράδεκτο, ανεπίτρεπτο. Προσευχή λοιπόν στην υπερηφάνεια. Σταματούμε εδώ και συνεχίζουμε από το βιβλίο του καθηγητού Jean-Claude Larcher, «Η θεραπευτική των πνευματικών νοσημάτων», όπου παρουσιάζεται το κύριο θεραπευτικό φάρμακο, που είναι η ταπεινοφροσύνη. Και την προηγούμενη φορά, στην προηγούμενη σύναξη, είπαμε αρκετά για τα χαρακτηριστικά του ταπεινόφρονος και σήμερα συνεχίζουμε. Ο ταπεινόφρον, λέει ο καθηγητής, φαίνεται αφοσιωμένος και υποταγμένος σε όλους. Γίνεται διάκονος, υπηρέτης όλων, σύμφωνα με το παράδειγμα του Χριστού και σύμφωνα με τις εντολές του Χριστού. Τι λέει ο Χριστός μας? «Ήτις θέλει πρώτος είναι, έστε πάντων έσχατος και πάντων διάκονος. Και ως εάν θέλει γενέστε μέγας εν ημίν, έστε ημών διάκονος». Όποιος θέλει, λέει, να γίνει μέγας ανάμεσά σας, θα πρέπει να γίνει διάκονος υπηρέτης σας. Και όποιος θέλει να είναι πρώτος, θα πρέπει να είναι τελευταίος όλων και διάκονος όλων. Ακριβώς αυτό είναι ο ταπεινός άνθρωπος. Είναι αφοσιωμένος στους άλλους, στην υπηρεσία των άλλων, στην αγάπη των άλλων και στην υποταγή των άλλων. Κάνει υπακοή σε όλους, εκτός αμαρτίας. Να λοιπόν ένα βασικό χαρακτηριστικό του ταπεινόφρονος. Η υπακοή σε όλους, εκτός αμαρτίας. Και η υπηρεσία όλων. Σαν να είναι ο τελευταίος δούλος όλων. Σύμφωνα με την εντολή του Κυρίου λοιπόν, αν θέλεις να είσαι πρώτος, θα πρέπει να γίνεις τελευταίος. Η άνοδος δηλαδή επιτυγχάνεται δια της καθόδου. Η δόξα δια της αδοξίας. Η φανέρωση και η επιφάνεια και η διασημότητα δια της αφάνειας. Το να έχεις εξουσία δια του να υπηρετείς. Γι' αυτό και την εκκλησιαστική πυραμίδα, η κορυφή είναι αντεστραμμένη. Όπως έλεγε ο μακαριστός Άγιος πλέον έτσι, Σοφρόνιος Σαχάροφ. Μέσα στην εκκλησία υπάρχει μια πυραμίδα, αλλά η κορυφή της είναι προς τα κάτω. Στην κορυφή της πυραμίδας είναι ο Χριστός μας, έτσι, και αυτοί που είναι εις τύπων Χριστού, οι επίσκοποι. Και αυτοί λοιπόν είναι κάτω-κάτω. Και αυτοί βαστάζουν όλους τους υπόλοιπους και υπηρετούν όλους τους υπόλοιπους που είναι πάνω από αυτούς. Αυτή είναι η διαφορά με τον κόσμο. Στον κόσμο η πυραμίδα έχει την κορυφή προς τα πάνω. Πάνω-πάνω είναι ο βασιλέας, θα λέγαμε σήμερα ο πρόεδρος δημοκρατίας ενδεχομένως και λοιπά, πρωθυπουργός. Από κάτω είναι οι πλούσιοι, είναι οι επιφανείς του κόσμου και κάτω-κάτω στη βάση είναι ο λαός. Στην εκκλησία και στην εκκλησιαστική πυραμίδα τα πράγματα είναι αντεστραμμένα. Αυτός που θέλει να είναι πρώτος και μέγας και να έχει εξουσία στους άλλους, μπαίνει κάτω από όλους, γίνεται διάκονος όλων, γίνεται υπηρέτης όλων. Γι' αυτό και δεν είναι σωστό τον επίσκοπο να τον καλούμε δεσπότη. Γιατί δεσπότης είναι όρος κοσμικός και ταιριάζει στον βασιλέα, βλέπει ας πούμε δεσποτάτο, λέγαμε της Υπήρου, δεσποτάτο του Μωραίος, έτσι. Αυτός που είναι στην κορυφή της πολιτικής εξουσίας. Ο επίσκοπος, έτσι, ας το πούμε, ο υπεύθυνος και ο νότερος όλων στην εκκλησιαστική ιεραρχία, είναι ο διακονητής όλων, ο υπηρέτης όλων, ο διάκονος όλων.
αυτός ο οποίος οφείλει να υπηρετεί όλους. Σύμφωνα με το λόγο του Κυρίου, όσοι αν θέλει ημών γενέστε πρώτος, θες να γίνεις επίσκοπος. Καλό έργο επιθυμείς, λέει ο Άγιος Απόστολος Παύλος. Αλλά ποιο είναι αυτό το έργο? Όχι να ασκείς εξουσία και τυραννία και δεσποτεία, αλλά διακονία, υπηρεσία, αγάπης και προσφοράς λόγου Θεού και θυσιασμένου λόγου, δηλαδή Θείας Ευχαριστίας. Τα κύρια διακονήματα του Επισκόπου και του Πρεσβυτέρου, που δεν διαφέρει πολύ από τον Επίσκοπο, όπως μας λένε οι Πατέρες, πολύ μικρή διαφορά του Πρεσβυτέρου από τον Επίσκοπο. Ό,τι κάνει ο Επίσκοπος, κάνει και ο Πρεσβύτερος, εκτός από τη χειροτονία. Και από τα εγγένεια ναού, όλα τα άλλα που κάνει ο Επίσκοπος, τα κάνει και ο Πρεσβύτερος. Το καθήκον λοιπόν και του Επισκόπου και του Πρεσβυτέρου είναι να προσφέρει πρώτον λόγο Θεού, να κηρύττει δηλαδή το λόγο του Θεού, πράγμα που δυστυχώς στην σύγχρονη κατάσταση που ζούμε τώρα, της θα λέγαμε παγκόσμιας παράνοιας και παραφροσύνης, έχει σχεδόν καταργηθεί το κήρυγμα. Σχεδόν λέω, γιατί ίσως κάποιοι το τολμούν, τουλάχιστον μέσα στην λατρεία. Αλλά όλες αυτές οι συνάξεις που είχαμε, οι ομιλίες, τα κατηχητικά, έχουν σχεδόν, για να μην πω πλήρως, σχεδόν πλήρως έχουν καταργηθεί με πρόφαση αυτό τον κοροϊδοϊό. Και αυτό είναι ένα μεγάλο μείον, έτσι, μια μεγάλη έλλειψη στην Εκκλησία μας σήμερα. Και δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να συνεχιστεί. Θα πρέπει και η Ιερασύνος να φροντίσει γι' αυτό. Να αποκατασταθεί η λειτουργία αυτή του κηρύγματος, της προσφοράς του Λόγου του Θεού, στον λαό του Θεού. Γιατί πού θα στηριχθεί ο λαός αν δεν ακούει ορθόδοξο κήρυγμα? Και αυτό είναι το πρώτο στο έργο των Επισκόπων και των Πρεσβυτέρων, μαζί με το έργο της Θείας Λατρείας, της Θείας Λειτουργίας, της προσφοράς δηλαδή του θυσιασμένου Λόγου του Θεού, των μυστηρίων. Και βεβαίως σε καμιά περίπτωση δεν είναι το κύριο έργο του Επισκόπου η διοίκηση, όπως δυστυχώς εν πολλής έχει επικρατήσει σήμερα. Πιο πολύ να γίνεται διοίκηση παρά προσφορά Λόγου Θεού στον λαό του Θεού από τους σύγχρονους ηγέτες, εκκλησιαστικούς ηγέτες. Όσοι αν θέλει μόνο γενέστε πρώτος, έστε πάντων δούλος. Και γάρ ο Υιός του ανθρώπου, ουκ ήλθε διακονηθήνε, αλλά διακονήσε. Έτσι και οφείλει, και αυτός λοιπόν που θέλει να είναι πρώτος, να διακονεί, να υπηρετεί και όχι να διακονείται, όπως ο ίδιος ο Κύριος. Διακόνησε και δεν διακονήθηκε, ούτε απέτησε να διακονηθεί. Έναντι του Θεού, ταπεινοφροσύνη σημαίνει καταρχήν συνέστηση και αναγνώριση της αμαρτωλότητας. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως το λέει για παράδειγμα ο Βάσης Άκος Ήρος, ο αληθινά ταπεινός αναγνωρίζει ότι είναι αμαρτωλός και το συναισθάνεται βαθιά μέσα του. Δεν μπορείς να είσαι ταπεινός και να έχεις την ιδέα ότι δεν έχεις αμαρτίας. Όπως δυστυχώς πολλοί άνθρωποι τους λένε, πάνε να εξομολυνθείτε, μα λέει δεν έχω τίποτα να πω. Μα είσαι αμάρτητος. Να σου φορέσουμε ένα φωτοστέφανο τότε. Αυτό σημαίνει ότι δεν έχει ταπείνωση αυτός ο άνθρωπος. Δεν έχει συνέστηση της αμαρτωλότητάς του. Ο Άγιος Δωρόθεος Γάζης, στη διδασκαλία του, που αναφέρεται στην ταπείνωση, υπενθυμίζει ότι όσο περισσότερο οι Άγιοι προσεγγίζουν τον Θεό, τόσο περισσότερο νιώθουν την αμαρτωλότητά τους. Γιατί τόσο πιο ευαίσθητοι γίνονται στην αμαρτία και τόσο πιο πολύ λεπτολογούν τον εαυτό τους, τις πράξεις τους, τα συναισθήματά τους, τους λογισμούς τους. Έχουν ένα πνευματικό μικροσκόπιο και παρατηρούν τον εαυτό τους και όχι τους άλλους. Και γι' αυτό βαθαίνει μέσα τους πολύ πολύ περισσότερο από ένα που βλέπει φανιακά τον εαυτό του, βαθαίνει πολύ μέσα τους η αίσθηση της αμαρτωλότητας.
Ο Αββάς Ισαΐας διδάσκει ότι ταπεινοφροσύνη σημαίνει να θεωρείς τον εαυτό σου ως τον πιο αμαρτωλό από όλους τους ανθρώπους. Ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης, συλλέγοντας και καταγράφοντας τους μεγαλύτερους πατερικούς ορισμούς αυτής της αρετής, αναφέρει σχετικά «Το πάντων εσχατότερον και αμαρτωλότερον εαυτόν λογίζεστε». Αυτός είναι ο ορισμός της ταπεινοφροσύνης. Να θεωρείς τον εαυτό σου τελευταίο όλων και αμαρτωλότερο από όλους. Φυσικά η θεώρηση αυτή για τις αμαρτίες του συνοδεύεται από την αυτοκατάκριση και την αυτομεμψία. Έτσι αληθινά ταπεινός είναι και αυτοκατακρινόμενος και αυτομεμφόμενος. Συνεχώς καταδικάζει τον εαυτό του, κατηγορεί τον εαυτό του και ποτέ δεν κατακρίνει και δεν καταδικάζει τους άλλους. Είδες άνθρωπο που ρίχνει την ευθύνη του στους άλλους, την ευθύνη των αμαρτημάτων του και των σφαλμάτων του στους άλλους, να ξέρεις ότι δεν έχει ταπείνωση, έχει περηφάνεια. Ταπείνωση είναι και η παντοτινή λησμονιά των αγαθών μας έργων και η άρνηση να παρατηρούμε τις ενδεχόμενες αρετές μας. Σου βάζει ο διάβολος του λογισμό να δεις πόσο καλός είσαι, τις αρετές σου, τα καλά σου έργα. Μίσεις αυτό το λογισμό. Μην ψάξεις τον εαυτό σου να βρεις τα καλά που έχει. Ψάξε να βρεις τις αμαρτίες σου. Ξέχνα τα καλά σου έργα. Ξέχνα τις αρετές σου ή τις υποτιθέμενες αρετές σου. Πετυχαίνει ο άνθρωπος έτσι να φτάσει σε κατάσταση εσωτερικής γυμνότητας και να λέγει ότι όντως δεν έχω τίποτε. Στερούμε κάθε αρετής. Δεν έχω ένδυμα γάμου. Δεν έχω με τι να σκεπάζω την πνευματική μου αθλειότητα. Για τον λόγο αυτό, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κάθε φορά σχεδόν που κάνει λόγο για την αρετή αυτή, τη θέτει στην ίδια κατηγορία με την πνευματική φτώχεια. Όταν μιλάει για την ταπεινοφροσύνη, την βάζει στην ίδια θέση, στην ίδια κατηγορία με την πνευματική πτωχία, την οποία ο Χριστός υπενθυμίζει ιδιαίτερα στην αρχή των μακαρισμών. Μακάρι η πτωχή το πνεύματι, ότι αυτόν εστίν η βασιλεία των ουρανών. Έτσι μας λέγει ο Κύριος. Η πτωχία λοιπόν το πνεύματι δεν είναι άλλη παρά η ταπεινοφροσύνη. Και λέγει, τι εστίν η πτωχή το πνεύματι, και απαντά ο Ιερός Χρυσόστομος, η ταπεινή. Ο Άγιος Ισαάκ, ο Σύρος, εξετάζοντας την κατάσταση τότε στην τελειότητά της, γράφει ότι ο πραγματικά ταπεινός φτάνει μέχρι του σημείου να θέλει γενέστε ώστε να ουκόντα εντικτήσει. Φτάνει δηλαδή να θέλει να είναι σαν να μην είναι, σαν ανύπαρκτος, σαν να μην υπάρχει στην κτήση. Και ουκ ελθόντα εις το είναι και μη δε τη αυτού ψυχή όντα παντελώς γενοσκόμενον. Ο αληθινά ταπεινός θέλει να γίνει σαν κάποιον που δεν υπάρχει στην κτήση και δεν έχει έλθει στην ύπαρξη και δεν γνωρίζει τίποτε για την ύπαρξή του και για την ψυχή του, για το ότι υπάρχει ως «ον» στη γη. Σε ένα απλούστερο επίπεδο, ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης διαπιστώνει ότι προσκοπτούσεις λοιπόν της βασιλίδος τάψης των αρετών, την πνευματική ηλικία εν τη ψυχή, ισουδέν πάντα τα παροιμών εκτελούμενα αγαθά λογιζόμεθα. Είναι μάλλον γραμμένο λάθος, προκοπτούσεις της βασιλίδος τάφτης. Δηλαδή όσο προκόπτει ο άνθρωπος
στην βασιλίδα αυτή των αρετών που είναι η ταπείνωση, όσο προχωράει στην πνευματική ηλικία, τόσο φτάνει να σκέφτεται ότι όλα αυτά που θεωρούνται καλά και ότι τα έχει αυτά τα καλά, να τα θεωρεί ότι είναι το τίποτα. Όσο λοιπόν περισσότερο κανείς προχωράει στην ταπείνωση, τόσο αυτά που είχε ως καλά για τον εαυτό του, ότι τα έχει καταρθώσει, τόσο τα θεωρεί αυτά πλέον ότι είναι ένα τίποτα. Τις νομιζόμενες αρετές, αυτά που θεωρούσε καλά, όσο προχωράει πνευματικά, τα θεωρεί ότι είναι ένα τίποτα. Ο ταπεινός θεωρείται κατά αυτόν τον τρόπο ως ένας αχρίος δούλος. Σύμφωνα με την εντολή του Χριστού, όταν πείσετε πάντα τα διαταχθέντα ημίν, λέγεται ότι δούλοι αχρίες μεν, ότι ο οφείλωμεν ποιήσε, πεποίηκαμεν. Έτσι ο άνθρωπος λοιπόν που φτάνει να τηρήσει όλες τις εντολές, φτάνει να αποκαλεί τον εαυτό του αχρίο δούλο, όπως είπε ο Κύριος, αν τηρήσετε όλα όσα σας λέω, τότε να πείτε ότι είστε αχρίοι δούλοι, άχρηστοι δούλοι, και ότι αυτό που έπρεπε να κάνουμε, αυτό και κάναμε. Αυτός είναι ο αληθινά ταπεινός. Και φτάνει μέχρι το σημείο να θεωρείται ως ένας κακός εργάτης και να περιφρονείται, καθώς δεν πράττει κανένα καλό ενώπιον του Θεού. Ο ταπεινόφρον δηλαδή δεν δυσανασχετεί όταν περιφρονείται, όταν απαξιώνεται, όταν περιθωριοποιείται, γιατί θεωρεί τον εαυτό του άξιο για όλα αυτά. Και λέει, τι πιο σωστό από το να με βάζουν στην τελευταία θέση, να με βάζουν στο περιθώριο, να με καταφρούν όλοι, να με ποδοπατούν όλοι. Συνεπώς, ο ταπεινόφρον εκτιμά ότι δεν αξίζει όλα τα αγαθά που κατέχει, δεν αξίζει τίποτε από αυτά που έχει. Ότι δεν είναι άξιος να τα έχει και τελικά ότι είναι οφειλέτης. Αποδέχεται ότι χωρίς Θεό δεν θα μπορούσε να πράξει κανένα καλό. Και αυτά τα λίγα που έχει, τα στοιχειώδη, και αυτά θεωρεί ότι ανάξια τα έχει. Και αν τα χάσει δεν θα στενοχωρηθεί, αλλά μάλλον θα πει ότι αυτό μου άξιζε και να πω ο Θεός το, μου το έδωσε και αυτό, να μην έχω τίποτα. Η διαπίστωση αυτή του ταπεινόφρονος που θεωρεί ότι χωρίς τον Θεό δεν μπορούσε να κάνει τίποτε το καλό, οδηγεί και σε έναν άλλο σπουδαίο κλασικό ορισμό της ταπεινοφροσύνης, ο οποίος λέει το εξής: είναι η χάρη του Θεού και συμπαθίας επίγνωσης, όπως λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Συναίτης. Δηλαδή, αληθινή ταπείνωση είναι το να μάθει ο άνθρωπος, να γνωρίσει ο άνθρωπος την χάρη του Θεού και τη συμπάθεια του Θεού, την αγάπη του Θεού. Και ότι αν δεν υπήρχε αυτή η χάρη και η αγάπη του Θεού, αυτός δεν θα μπορούσε να κάνει τίποτε το καλό. Είναι η βαθιά γνώση ότι χωρίς τη βοήθεια και την προστασία του Θεού δεν θα μπορούσε και δεν θα μπορέσει ποτέ κανένας να πράξει το αγαθό. Αυτός ο άνθρωπος που θα φτάσει σε αυτό το σημείο έχει φτάσει στην ταπεινώση. Ισοδύναμα σημαίνει ότι οποιοδήποτε αγαθό και αν έχουμε προέρχεται από εκείνον, από τον Θεό, και με κανέναν τρόπο δεν πρέπει να αποδίδεται σε εμάς. Κάθε πρόοδος που έχουμε πετύχει οφείλεται σε Αυτόν. Κάθε προσόν ή κάθε αρετή που διαθέτουμε αποτελεί δωρεά της χάρης Του. Τίποτε δεν μπορεί να πιστωθεί στη δική μας τιμή ή αξία και βεβαίως δεν μπορεί να διατηρηθεί χωρίς τη διαρκή βοήθεια και προνοιά Του. Αυτός είναι λοιπόν ο ταπεινόφρον. Δεν πιστεύει ότι έχει κάτι από μόνος του, ότι έχει καταρθώσει κάτι από εδώ μόνος του και ούτε ότι μπορεί να διατηρήσει κάτι μόνος του. Αν δεν έχει τον Θεό, τη χάρη του Θεού, τη συμπάθεια, την ευλογία, την αγάπη του Θεού. Η ταπεινοφροσύνη αναλαμβάνει λοιπόν να αναφέρει και να αποδίδει στο Θεό κάθε καλό που έχουμε, κάθε αγαθό που πράττουμε. Αυτή εστίν η τελεία ταπείνωσης των Αγίων.
λέγει ο Αββάς Δωράθος Γάζης. Δηλαδή το να αποδίδουν κάθε τι καλό στον Θεό, κάθε τι που έχουν στον Θεό. Στην ίδια προοπτική κινείται και ο Αββάς Βαρσανούφιος που συμβουλεύει. Εάν συμβεί σε οτιδήποτε αγαθόν ποιήσε, εάν συμβεί σε οτιδήποτε αγαθόν ποιήσε, γινός κοινοφίλης ότι αυτή η δωρεά του Θεού εστί για την ιδία αγαθότητα. Εάν σου συμβεί λέει, να κάνεις κάτι καλό, οτιδήποτε είναι αυτό, να γνωρίζεις, οφείλεις να γνωρίζεις ότι αυτό είναι δωρεά του Θεού εξαιτίας της δικής του αγαθότητας και όχι εξαιτίας της δικής σου αξιοσύνης, έτσι, εργασίας ή οτιδήποτε άλλο που προέρχεται από σένα. Από τη δική του αγαθότητα, κινούμενος ο αγαθός Θεός, σου έδωσε αυτό που έχεις. Και ο Άγιος Μακάριος ο Μέγας περιγράφει με σαφήνεια τη συγκεκριμένη πνευματική στάση και λέει «Έθος, συνήθεια δηλαδή, τη φιλοθέω ψυχή, στην ψυχή η οποία αγαπά τον Θεό, καν πάντα τα της αρετής αγαθά πράξιεν, ακόμα και αν κάνει όλα τα καλά, όλες τις αρετές, ουδένε αυτή, αλλά το Θεό έκαστα επιγράφει». Τίποτε να μην επιγράφει στον εαυτό της, αλλά όλα στον Θεό. Να τα αποδίδει στον Θεό. Αυτή είναι η αληθινά φιλόθεος και ταπεινή ψυχή, που όλα τα καλά δεν τα αποδίδει στον εαυτό της, αλλά στον Θεό. Και συνεχίζει ο Άγιος Μακάριος και λέει «Επί και τα χρήματα και τα δοκούντα πάντα ταυτή αγαθά, διόν και ευποιήν έκαστος δίνεται, εκείνου εισήν η γη και πάντα θα είναι αυτή, αυτό το σώμα και αυτή η ψυχή». Γιατί ο άνθρωπος του Θεού, ο φιλόθεος, αποδίδει όλα στο Θεό, γιατί λέει και τα χρήματα και όλα τα αγαθά, με τα οποία κάποιος μπορεί να κάνει το καλό, την ευποιία, όλα είναι εκείνου, του Θεού δηλαδή. Και η γη και το πλήρωμα αυτής και όλα όσα υπάρχουν στη γη και αυτό το σώμα που έχουμε και αυτή η ψυχή που έχουμε. Όλα είναι του Θεού. Πώς λοιπόν εσύ καυγάσαι και λες ότι αυτά είναι δικά μου και τα κατάφερα εγώ? Είναι αυτό που λέει ο λαός, μνημόσυνο με ξένα κόλυβα. Τίποτα δεν είναι δικό μας. Και αυτά που δίνουμε και χρησιμοποιούμε ως εργαλεία ευποιίας είναι το Θεό. Και το σώμα επίσης που έχουμε και η ψυχή που έχουμε. Ουμήν αλλά και αυτό το είναι άνθρωπος κατά χάριν έχει. Ακόμα λέει και το ότι είσαι άνθρωπος και αυτό σου χαρίστηκε. Πολύ ωραία λέει ο Άγιος Παΐσιος, θα μπορούσε ο άνθρωπος, θα μπορούσε ο Θεός να μας κάνει μια μύγα. Μας έκανε άνθρωπο. Θα μπορούσε να μας κάνει μουλάρι, υποζύγιο και να μας φορτώνει η άσπλαχνη αγωγιά της 150 κιλά και να γκομαχάμε και να βασανιζόμαστε. Και μετά να ψοφήσουμε, να μας πετάξουν σε μια ρεματιά και τελείωσε. Κι όμως μας έκανε ανθρώπους με αιώνια ύπαρξη, με κατά χάριν αθάνατη ψυχή και με σώμα το οποίο και αυτό θα το ξαναπάρουμε άφθαρτο και αιώνιο και αθάνατο. «Τι τίνει αυτό λείπεται ίδιον», συνεχίζει ο Άγιος Μακάριος, «εφό το ηθήνε ή δικαιωθήνε κατά λόγον έξι». Τι λοιπόν υπάρχει, τι απομένει δικό μας, πάνω στο οποίο μπορούμε να βασιστούμε και να έχουμε μια ίση, μια ιδέα ότι είμαστε κάτι ή μια δικαίωση. Να δικαιωθούμε και να πούμε ότι ναι, αυτό είναι για μένα, είναι δικό μου και εγώ το έκανα. Αφού όλα είναι του Θεού. Πλην αλλά ταύτην ο Θεός με γης την εξ ανθρώπων δέχεται χάριν και τούτο τον προσφερωμένον εκείνο το χαριέστε τον. Το την ψυχήν καλώς επιγνούσαν όπως έχει τα όντα πάντα όσα περ αν πει αγαθά και όσα κάμνει δια Θεών όσα τε συνείσιν και γινώσκει αυτό μονολογίζεστε και αυτό το σύμπαν ανατιθένε. Κι όμως λέει ο Θεός
θεωρεί μεγίστη, θα λέγαμε, ο Θεός μεγίστην εξ ανθρώπων δέχεται χάρη, το θεωρεί μεγάλη χάρη, το δέχεται ως μεγάλη χάρη από εμάς τους ανθρώπους, ποιο, το να ανατιθέμεθα, να αποδίδουμε τα πάντα σε Αυτόν, ολόκληρο το σύμπαν. Γι' αυτό να το κάνουμε με ψυχική επίγνωση. Αυτό είναι που το δέχεται ως Θεό, ο Θεός ως μία μεγάλη χάρη. Βλέπετε, λέει στην Αγία Γραφή, δανείζει, λέει, Θεόν, δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Μα Θεέ μου, αφού όλα είναι δικά σου και μας λες ότι σε δανείζουμε, αφού αυτά που δίνουμε στους φτωχούς είναι δικά σου, πώς σε δανείζουμε? Και όμως έτσι το δέχεται ο Θεός, σαν να είναι δικά μας και να του τα δίνουμε. Γι' αυτό είναι πολύ σπουδαίο ο άνθρωπος να ταπεινοφρονεί και ό,τι κάνει καλό και ό,τι έχει, όλα αυτά να τα αποδίδει στον Θεό. Και ολόκληρο το σύμπαν και την ύπαρξή του και το σώμα του και την ψυχή του και όλα τα καλά που κάνει, όλα να γνωρίζει ότι δεν είναι δικά του, δεν ανήκουν σε Αυτόν, δεν τα κάνει μόνος του, αλλά δια του Θεού και εν του Θεού. Αυτά ήθελα να πω σήμερα στην αγάπη σας. Σταματούμε εδώ. Ας δοξάσουμε το Θεό και για τη σημερινή ημέρα. Θα σταματήσουμε, δεν θα έχουμε ερωτήσεις σήμερα. Ωστόσο, υπάρχει το email, όπως γνωρίζετε, στην περιγραφή του βίντεο. Μπορείτε να στείλετε εκεί τις απορίες σας και σε μια επόμενη σύναξη που θα υπάρχει δυνατότητα θα συζητήσουμε και τις ερωτήσεις σας και τις απορίες σας. Ας ευχαριστήσουμε τον Θεό και ας ευχηθούμε σε αυτούς και αλλήλους να εγκολπωθούμε βαθιά στην ψυχή μας, να αποδεχθούμε όλα αυτά τα διδάγματα του Κυρίου μας και των Αγίων Πατέρων, για να αποκτήσουμε αληθινή χαρά και μακαριότητα μέσα στο πνεύμα της γνήσιας ταπεινοφροσύνης και αληθινή ανάπαυση κατά το λόγιο του Κυρίου: «Μάθετε από μένα ότι είμαι πράος και ταπεινός και βρίσκεται ανάπαυση τες ψυχές ημών». Ο Θεός μαζί μας. Το δέθω ημώ δόξα πάντοτε, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών σου και ευλογήσον την κληρονομία σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρουμένος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Καλό βράδυ.